Θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Τζίμι Πανούσιο, αγαπημένος τραγουδοποιός, με το καυστικό του χιούμορ που μόλις το καλοκαίρι ανέβασε Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα στον Ερυθρό Σταυρό μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη τη δεύτερη μέσα σε λίγες εβδομάδες. Πολυσχηδής, καυστικός, αντισυμβατικός, αθυρόστομος. Ο Τζίμις Πανούσης ήταν καλλιτέχνης μοναδικός στο είδος του. Εσείς τι ακριβώς είναι αυτό που κάνετε τώρα, τραγούδι, μουσική, σάτιρα, τι είναι? Εγώ τσαλαβουτάω στα διάφορα είδη τέχνης και προσπαθώ αυτό ακριβώς να πω, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Άσομαι στα νίποτα, μην πετάξεις τίποτα. Με τον αιρετικό του λόγο προκαλούσε τα πολιτικά και χρηστά ήθη της εποχής του, αλλά και πολλούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Ωστόσο αποθεώθηκε και αγαπήθηκε, την ίδια στιγμή που επικρίθηκε από πολλούς. Γεννημένος το 1954 από μικρασιάτες πρόσφυγες, κατάφερε αν και αυτοδίδακτος να δώσει μια άλλη πνοή στη μουσική σκηνή με τη χωρίς όρια σατυρά του. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 γίνεται η ψυχή ενός συγκροτήματος που θα γράψει ιστορία. Ο λόγος για τις μουσικές ταξιαρχίες, ένα από τα σημαντικότερα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, για τις οποίες είχε κάνει τη δήλωση ότι δεν είναι συγκρότημα, είναι μια ιδέα. Σπουδαία προσωπικότητα της σάτυρας, ένας καλλιτέχνης, δημιουργός, ήταν μια απώλεια ο Τζίμις ο Πανούσης. Η πρώτη εμφάνιση των μουσικών ταξιαρχιών σε κοινό έγινε το 1980 στο Skylab στην Πλάκα, ενώ η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά είναι ο δίσκος Μουσικές Ταξιαρχίες που κυκλοφόρησε το 1982. Νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει μια ανεξάρτητη παραγωγή σε κασέτα, το δίσκο Τσουτσούνι. Σου ξύρισα τις τρίχες στη Μασχάτα. Δίσκο Τσουτσούνι. Μ' αγόρασες το δίσκο του Πασχάτα. Ακολούθησαν οι δίσκοι «Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν» και «Hardcore», ένα άλμπουμ που αποτέλεσε το μοντέλο για όλες τις παραστάσεις του Τζίμι Πανούση έκτοτε. Στις παραστάσεις αυτές ο Πανούσης παρουσιάζει ένα εύγλωτο, εύστροφο σόου από το οποίο γίνεται πασίγνωστος. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς. Το 1986 με τον δίσκο «Κάγκελα παντού» ο Πανούσης αποφασίζει να συνεχίσει μόνος του. Μετά από 30 χρόνια απουσίας, την άνοιξη του 2015 οι μουσικές ταξιαρχίες επανενώθηκαν για μια σειρά εμφανίσεων στο θρυλικό rock club Κύταρο της Οδού Υπήρου. Αχ, Ευρώπη. Αχ, Ευρώπη. Εσύ. Μας μάρανες, εσύ, μας μάρανες. Πέρα από τη μουσική, ο Τζίμις Πανούσης είχε ασχοληθεί κατά καιρούς με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και είχε γράψει μια σειρά από βιβλία. Ο Τζιμάκος ο Πανούσης, ιδιαίτερος, ευγενής, αυθεντικός, διαδραστικός, σκεπτόμενος, ανέτακτος αριστερός, αναρχικός με αρχές, αγαπούσε την πατρίδα και έκανε κρίση σε οτιδήποτε την πήγαινε πίσω. Ανθρωποκεντρικός. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής εξημέρωσης και τη μητέρα μου που πέθανε και δεν θα στενοχωρηθεί τώρα με αυτήν την απόφαση. Είχε έρθει πολλές φορές αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Το 1997 μηνύθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση από τον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο ο Τζίμις Πανούσης περιέπαιζε κατά τη διάρκεια παραστάσεών του. Μετά την κοινοποίηση του θανάτου του, ο Γιώργος Νταλάρας έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αντιθέσεις που είχα μαζί του στο παρελθόν με κάνουν να λυπάμαι ακόμα πιο βαθιά. Μπροστά στη ζωή και στο θάνατο όλα γίνονται ασήμαντα μηδαμινά. Καλό σου ταξίδι. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έγραψε στο Twitter.
Ο Τζίμις Πανούσης υπήρξε ένας από τους καλλιτέχνες που άφησαν το μοναδικό του στίγμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Ο θάνατός του μας λυπεί βαθιά. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν και ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ένωση Κεντρώων. Καθώς σας μελετούσα, μικρού τσίτι φαινόσασταν για πόσο βαθιά. Το καλοκαίρι του 2017 έκανε και πάλι τη διαφορά ερμηνεύοντας το ρόλο του Τριγέου στην ανατρεπτική μουσικοθεατρική Ειρήνη του Αριστοφάνη που ανέβηκε στην Επίδαυρο από το Εθνικό Θέατρο. Ο Τζίμις Πανούσης ήταν ένας καλλιτέχνης με πολλά πρόσωπα. Μαδιά σας αγριμιά κι αγριμάκια μου. Ευχαριστώ.